το θέμα της επιστολής. Πρώτον θέλω από καρδιάς και το εννοώ να συγχαρώ τον Μανώλη για την επιτυχία του, γιατί ήταν και προσωπική του επιτυχία και για καλή πορεία στο Ευρωκοινοβούλιο. Μας συνδέουν οι κοινοί αγώνες με τον Παναγιώτη. Λοιπόν, και για θέματα διαφάνειας. Πάντα. Πολύ. Πάντα. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, είναι μια κυβέρνηση υπό αίρεση και προθεσμία. Διότι οι αντιθέσεις θα αναδειχτούν πολύ σύντομα. Ήδη έχει εκδηλωθεί η πρώτη σύγκρουση. Ποια είναι αυτή? Η σύγκρουση μεταξύ Λοβέρδου και Μητσοτάκη. Και μπορούμε να ερμηνεύσουμε μια πρώτη διαφωνία ή σύγκρουση, κύριε Κουρουπλή, σε μια συνολική, να την αποτιμήσουμε ως μια συνολική αποτυχία του κυβερνητικού σχήματος. Η πραγματικότητα αποδομεί την όποια εικόνα θέλουμε να δημιουργήσουμε. Και υπάρχει μια πραγματικότητα, η οποία μη βιάζεστε, σε πολύ λίγο καιρό, διότι δεν είναι μόνο αυτό το θέμα. Είναι αυτά που μας έλεγαν προεκλογικά, ο κύριος Σαμαράς έσχιζε μνημόνια. Για άλλη μια φορά το πολιτικό σύστημα είναι εκτεθειμένο στην ελληνική κοινωνία, διότι επιτέλους θα μάθουμε όλοι οι πολιτικοί να βάζουμε ένα μέτρο στους λόγους μας και να λέμε αυτά που μπορούμε να κάνουμε. Δυστυχώς για άλλη μια φορά σε αυτές τις εκλογές επιχειρήθηκε από τη συγκυβέρνηση να πούνε άλλα, εντελώς άλλα από αυτά για τα οποία έχουν δεσμευτεί. Ο ΣΥΡΙΖΑ και το κάνει, η επιστολή λέτε, σήμερα. Λέει την αλήθεια, λέει δηλαδή αυτά ΣΥΡΙΖΑ, τα οποία όντως μπορεί να κάνει. Εάν διαπράξει το ίδιο πράγμα, εάν ο ΣΥΡΙΖΑ, και είναι θέση μου καθαρή αυτή, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να πει αυτά που μπορεί να κάνει. Δεν ούτε χιλιοστό παραπάνω. Αν πει τα ίδια, θα υποστεί και αυτός τις ίδιες συνέπειες στην κρίση του ελληνικού λαού. Μέχρι σήμερα, λοιπόν, κύριε Κουρουπλή, λοιπόν, δεν υπάρχει τα λέει, επιστολή. Έχει σημασία να μας απαντήσετε. Κοιτάξτε, θα απαντώ. Υπάρχει λοιπόν η επιστολή, θα μου επιτρέψετε να κάνω αυτή την αναφορά, βέβαια, του κυρίου Σαμαρά, η οποία είναι καθαρό για τι πράγμα μιλάει. Και υπάρχει και η έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Δηλαδή, επιτέλους, θα πρέπει μεταξύ μας να υπάρχει ένα σεβασμός του επίπεδου της νοημοσύνης μας. Δεν μπορούμε να προσπαθούμε να αντιπαρέλθουμε αυτά που λέει η επιστολή Σαμαρά, το περιεχόμενό της, και αυτά που λέει η έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Αυτές είναι μια σκληρές πραγματικότητες. Και δεν είναι τυχαίο το ότι η έκθεση αυτή είχε προγραμματιστεί να δημοσιευτεί πρώτων εκλογών και δημοσιεύθηκε μετά τις εκλογές. Λοιπόν, δεν είναι καθόλου τυχαίο. Λοιπόν, όλα αυτά δείχνουν ότι πάμε σε νέα. Κάποιες διορθώσεις, κύριε Κουρουπλή. Εσείς βλέπετε κάποιον άλλο λόγο? Πάμε σε νέα μέτρα. Έρχεται λοιπόν σήμερα, καταγγέλει η διοίκηση της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών αυτή τον εκβιασμό που επιχειρεί η κυβέρνηση. Όταν εκδίδεται μια δικαστική απόφαση, αφορά π.χ. την περίπτωση των καθαριστριών, που πραγματικά περίμενα η νέα κυβέρνηση να επιδείξει μια ευαισθησία. Μάλιστα. Απέναντι σε αυτές τις ηρωίδες πραγματικά που αγωνίζονται για 650 ευρώ. Διότι τα λεφτά που θα παίρνουν αυτές οι γυναίκες τα πληρώνει το κράτος, ούτως ή άλλως στους εργολάβους. Να μείνουμε σε αυτά, κύριε Κουρουπλή, για να πάρουμε μια απάντηση από τον κύριο Κεφαλογιάννη.